Βρήκα λίγο, αλλά δεν έχει σε συνεργείο σου με βλέπει. Όχι, 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 το ξέρω. Είδε το Honda εδώ. Ξέρετε όμω τι θα σα δείξω σήμερα. Αυτό που θα σα δείξω είναι ότι είναι σε ανθεκτικότητα τα Honda για τα αυτοκίνητα. Γιατί σήμερα σα έχω ένα πληκτρολόγιο το οποίο είναι το Honda των πληκτρολογίων. Σήμερα έχουμε το K60 RGB Low Profile MX Speed. Είναι της Corsair. Είναι από τη σειρά των, ας το πούμε, mid-range πληκτρολογίων που έχει η Corsair. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ καλή ποιότητα. Το βγάζει σε δύο διαφορετικές εκδόσεις. Το βγάζει στην Cherry MX Speed Low Profile. Στην ουσία είναι κάτι αντίστοιχο, παιδιά, των πληκτρολογίων των Cherry MX Red. Δεν είναι Red, αλλά έχουν το αντίστοιχο feedback, την αντίστοιχη ανταπόδοση, δηλαδή στο κλικ που κάνουμε. Επίσης το βγάζει σε άλλη μια εκδοσή, λίγο πιο φτηνή. Είναι το Viola, έτσι λέγονται τα πλήκτρα, Switch Viola. Στην ουσία είναι λίγο πιο φτηνή εκδοσή των Cherry MX που βλέπουμε εδώ. Παρ' όλα αυτά έχουν λίγο μεγαλύτερο feedback, αλλά δεν έχουν τόσο καλό feedback και τόσο γρήγορο και ούτε είναι low profile όπως είναι αυτά εδώ. Το πληκτρολόγιο υποστηρίζει φυσικά το Corsair IQ, που είναι το πρόγραμμα της Corsair για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τα RGB αλλά και τα... και κάποια πλήκτρα τα οποία έχει, δεν έχει βέβαια πολλά μάκρος. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι το πληκτρολόγιο είναι full size, έχει και numpad, δεν είναι το κομμένο που βλέπουμε συνήθως μόνο για όσους παίζετε παιχνίδια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως μπορείτε να δείτε, και σε PC και σε Mac αλλά και σε Xbox, έτσι, και σε Xbox One. Επίσης βλέπουμε ότι έχει και διάταξη ελληνικού keyboard, προφανώς, γιατί είναι η έκδοση που έρχεται στην Ελλάδα. Μπορούμε να το δούμε εδώ, ξεκάθαρα. Είναι και RGB, τα υπόλοιπα θα τα δούμε μέσα στη συσκευασία. Στη συσκευασία μέσα, όπως μπορούμε να δούμε, έχουμε κάποια manuals. Αυτά εδώ, πάρα πολύ σημαντικά. Έχουμε το πληκτρολόγιο, το οποίο... Αχ, αυτή εδώ η ζελατινούλα. Και το καλώδιο σύνδεσης που είναι USB. Όπως μπορείτε να δείτε, έχει μια περίεργη διαφορετική υφή στην άκρη του USB. Το καλώδιο βέβαια από ό,τι μπορώ να δω δεν είναι braided, δηλαδή δεν είναι υφασμάτινων ινών. Μισό λεπτό, γιατί αυτό δεν έχει κάτι άλλο και με ενοχλεί, ρε παιδί μου. Το πληκτρολόγιο είναι αυτό εδώ. Αυτό το κλακ-κλακ που ακούτε είναι από τα πίσω, θα σας τα δείξω σε λίγο. Είναι αρκετά στιβαρό, δηλαδή σαν κατασκευή το πληκτρολόγιο από εδώ, από την μπροστινή πλευρά, όπως μπορώ να δω, είναι αλουμινένιο. Άμα δείτε, έχει αλουμίνιο στην πάνω του πλευρά. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, η πάνω πλευρά που έχει, δείτε εδώ, το πάνω μέρος είναι από αλουμίνιο. Και είναι αρκετά βαρύ, δεν είναι ελαφρύ. Το κάτω μέρος του πληκτρολογίου φυσικά είναι από πλαστικό. Αυτό είναι από πλαστικό. Δεν έχει δηλαδή, δεν έχει από κάτω και αλουμίνιο, είναι μόνο από μία πλευρά, αλλά είμαστε ok. Βλέπουμε ότι έχει λαστιχάκια και στις κάτω πλευρές και στο κέντρο, ώστε να μπορεί να παραμένει σταθερό, να μην φεύγει. Βλέπουμε τα ποδαράκια τα οποία υπάρχουν... δύο θέσεων στην ουσία, είναι όταν θα το έχετε τελείως κάτω ή όταν θα το ανοίξετε πιο πάνω. Να, όπως μπορείτε να δείτε εδώ, έχει ένα και ένα δύο για να το ανοίξουμε. Το πληκτρολόγιο, παιδιά, έχει Cherry MX Speed, για να το ακούσω. Δεν ακούγονται το μεταξύ πολύ, δείτε το λίγο. Βλέπετε, είναι... Στην ουσία, παιδιά, τα Cherry MX Speed, για όσους δεν ξέρουν, είναι σαν τα Red, αλλά με τη διαφορά ότι επειδή είναι low profile και έχουν στην ουσία πιο χαμηλό πάτημα, δεν κάνει τόσο μεγάλη απόσταση το πλήκτρο από το κουμπί, με αποτέλεσμα να μην έχει και τον ίδιο ήχο. Δηλαδή, ακούγεται πιο σιγά, ακούστε. Είναι πολύ καλό αυτό. Το καλωδιάκι, βέβαια, εδώ με ψιλοχαλάει λίγο. Δεν είναι braided. Βρε Corsair μου, γιατί μάνα μου. Δηλαδή για τα λεφτά σου θα έπρεπε να είναι ένα braided καλωδιάκι. Το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο, να πούμε ότι δεν έχει ούτε volumes. Δηλαδή εδώ συνήθως που συναντάμε σε άλλα πληκτρολόγια της Corsair, δεν έχει το volume button.
που μπορούμε να βρούμε. Δεν έχει ούτε πληκτροσύγασης, αλλά ούτε και μακροκής, που συναντάμε εδώ πολλές φορές σε παιχνίδια. Αλλά βέβαια, για να το δούμε περαιτέρω και να δούμε λίγο και το RGB του, έλα μαζί μου να το συνδέσουμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε συνδέσει και τα δύο πληκτρολόγια, παιδιά, λίγο για να καταλάβετε τη διαφορά. Αυτό που θέλω να σας δείξω είναι ότι εγώ έχω, για να καταλάβετε εδώ πέρα, το K70, το RGB, το Rapid Fire. Αυτό εδώ που έχουμε εδώ, το δικό μου είναι με Cherry MX Red. Αυτό εδώ το πληκτρολόγιο που έχουμε είναι, παιδιά, με Cherry MX Speed, που είναι αντίστοιχα τον Red, αλλά για να ακούσετε το κλικ του, για να δείτε τη διαφορά, ότι επειδή έχουν στην ουσία, αυτό έχει πιο μικρή απόσταση το πλήκτρο που πατάμε σε σχέση με το δικό μου, ακούγεται και λιγότερο. Δηλαδή, δείτε το λίγο. Σας βάζω το μικρόφωνο για να το ακούσετε. Λοιπόν, ακούστε. Αυτό είναι το Cherry MX Red. Ωραία. Και τώρα έχουμε το Cherry MX Speed. Στην ουσία, αυτό που μπορείτε να καταλάβετε είναι ότι και τα δύο πληκτρολόγια είναι μηχανικά, απλά με τη διαφορά ότι το Speed βολεύει καλύτερα και στο ότι δεν ακούγεται τόσο πολύ. Δηλαδή, στο Speed παρατηρήστε να γράφετε. Ενώ ακούστε στο Red που είναι το δικό μου. Οπότε βλέπετε ότι, βέβαια, σε απόκριση είναι, παιδιά, είναι και τι βολεύει τον καθένα. Δηλαδή, σε αυτό εδώ σίγουρα θα σας φανεί πιο γρήγορο το κλικ, γιατί πατιέται αμέσως. Η απόσταση που έχει το δικό μου είναι πολύ μεγαλύτερη. Αλλά αυτό θα σας βολέψει περισσότερο και στο να μην ενοχλείτε τους άλλους, γιατί πολλές φορές είμαστε, παιδιά, σε δωμάτιο που υπάρχουν και άλλα άτομα, δεν είμαστε μόνοι μας, που αυτός ο φασαριώζικος σίγουρος ενοχλεί. Ενώ στο low speed δεν ενοχλεί, είναι και λίγο θέμα προτιμήσεων, αρκεί να το συνηθίσετε. Σε αυτή την τιμή, όπως μπορείτε να δείτε, η διαφορά τους είναι πολύ μικρή. Δείτε τη διαφορά. Αυτό είναι το Cherry MX Red, το πλήκτρο. Και εδώ έχουμε το Cherry MX Speed στην ουσία. Η διαφορά τους είναι ότι έχουν πολύ μικρότερη απόσταση. Στην ουσία μπορούμε να δούμε ότι η απόσταση είναι σχεδόν η μισή, παιδιά. Γι' αυτό κιόλας λέγονται και low profile, έτσι, σε σχέση με τα κανονικά τα Cherry MX, τα Red. Παρ' όλα αυτά, σε πολύ ωραία χρήση, παιδιά, είναι πάρα πολύ αναπαυτικά σαν πληκτρολόγια, δηλαδή δεν θα σας δυσκολέψει καθόλου. Το πληκτρολόγιο είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό. Είτε το χρησιμοποιείτε για παιχνίδια, είτε το χρησιμοποιήσετε για να γράψετε. Είναι πάρα πολύ καλό και με πολύ μικρότερο ήχο. Εκείνο λίγο που με χάλασε ίσως είναι κάποια keycaps και το numpad. Δηλαδή στο numpad πολλές φορές όταν πληκτρολογώ θα το ήθελα να έχει λίγο περισσότερο βάθος, όπως έχουν τα Red. Δηλαδή όπως έχει, ας πούμε, για παράδειγμα το δικό μου που έχω εδώ. Αλλά παρόλα αυτά, σαν κατασκευή είναι πολύ καλή. Το μόνο που μπορώ να πω ότι με χαλάει στην ουσία είναι ότι, βρε μάνα μου, είναι δυνατό να μου βάζεις ένα braided καλώδιο? Είσαι σοβαρή? Δηλαδή σε ένα πληκτρολόγιο που στην ουσία πληρώνεις 30 ευρώ διαφορά σε σχέση με τα switch στα Viola που είπαμε πριν ότι έχει η Corsair, μου το δίνεις χωρίς braided? Γιατί, βρε Corsair, γιατί, βρε μάνα μου? Όχι, πες μου γιατί. Έχει δει τη Honda να κάνει τέτοια πράγματα? Παρ' όλα αυτά, παιδιά, σαν επιλογή είναι πολύ καλή. Η απόκρισή του είναι τεράστια, θα σας βοηθήσει και το numpad για όσους θέλετε, απλά κάντε χώρο λίγο στο γραφείο σας αν έχετε μικρό setup, γιατί, παιδιά, κατά ψέμα θα σας πάρει λίγο περισσότερο χώρο από ότι να είχατε αυτό, για να καταλάβετε. Τώρα, βέβαια, δεν δίνει μαζί wrist rest, όπως βλέπουμε π.χ. στο δικό μου, το οποίο βοηθάει σε κάποιες καταστάσεις που κάθεστε πολύ ώρα στο γραφείο, αλλά, παιδιά, είναι και κατά πόσον το έχετε συνηθίσει αυτό, οπότε ίσως δεν σας φανεί τόσο μεγάλη διαφορά. Αλλά όμως, περίμενε λίγο, μείνε εδώ στο βίντεο γιατί δεν τελειώσαμε ακόμα. Εγώ αυτό εδώ, ξέρεις τι λέω να σου το δώσω. Λοιπόν, οπότε στην ουσία, για ποιους είναι αυτό το πληκτρολόγιο, πριν συνεχίσω. Το πληκτρολόγιο, παιδιά, για άτομα τα οποία γράφουν αρκετά και το χρησιμοποιούν και για gaming, ιδίως με άτομα που βρίσκονται στον ίδιο χώρο μαζί τους, δηλαδή που κάνουν με άλλα άτομα, είτε έχετε αδέρφια, είτε συγγενείς, πάρτε το, θα σας βολέψει πάρα πολύ γιατί δεν κάνει και τεράστιο ήχο. Το low profile βοηθάει και είναι λίγο πιο γρήγορο σε μερικές περιπτώσεις. Ίσως κάποιος στην αρχή δεν τους βολεύει, αλλά μετά, παιδιά, θα σας βολέψει και θα σας ενταμείψει σίγουρα, διότι το πληκτρολόγιο έχει και το πιο σοβαρό στυλ. Δηλαδή, αν το δείτε
είτε το θέλετε για δουλειά, αν βγάλετε το RGB, έχει και το σοβαρό στυλ. Έχει και το στυλ για το gamer, παιδί μου. Σου έχει τα πλήκτρα σου, σου έχει τα RGB σου. Πρέπει να το κάνει πανηγύρι, όπως το θέλω και εγώ μερικές φορές όταν παίζω. Και είναι βράδυ, ας πούμε, με το υπολογιστή. Λοιπόν, εγώ να σας πω την αλήθεια για την τιμή του που υπάρχει τώρα, αυτή τη στιγμή που είναι στα 140 ευρώ, 145, παιδιά. Δεν θεωρώ ότι αξίζει και τόσο, με την έννοια ότι στην ίδια τιμή ή άντε με 5-10 ευρώ παραπάνω μπορείτε να βρείτε αντίστοιχο καλύτερο πληκτρολόγιο και να έχει όλα τα features που θα θέλατε. Είτε αποσπόμενο καλώδιο που δυστυχώς δεν έχει, είτε τουλάχιστον unbraided, είτε να σου δίνει θύρα USB για να συνδέσεις κάτι άλλο πάνω στο πληκτρολόγιο, είτε γενικά όλη η κατασκευή του να είναι πιο ποιοτική ακόμα και στο κάτω μέρος, όχι μόνο στο μέρος που είναι τα πλήκτρα. Τώρα όμως, το συγκεκριμένο πληκτρολογιάκι που βλέπετε εδώ. Θα το δώσω σε σένα εκεί. Έχει τρελαθεί το αφεντικό τώρα. Θα το δώσω σε σένα. Λοιπόν, απλά θέλω να κάνετε, παιδιά, τρία βασικά πράγματα για να πάρετε αυτό εδώ. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνετε είναι subscribe στο κανάλι. Έτσι δεν το συζητάω. Θα κάνει subscribe στο κανάλι. Τσάμπα είναι. Λοιπόν, το δεύτερο πράγμα που θέλω να κάνετε είναι να πάτε στο Instagram, να μας ακολουθήσετε στο Instagram και κάτω από το post του βίντεο αυτού εδώ. Θα κάνετε tag δύο φίλους σας. Προσέχτε, δεν θα πηγαίνετε όπως την προηγούμενη φορά μου κάνετε 15.000 σχόλια το ίδιο άτομο. Παιδιά, όσες φορές και να κάνετε σχόλιο, μία συμμετοχή θα πιαστεί. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Μία συμμετοχή για κάθε άτομο που θα ταγκάρει δύο φίλους του. Από εκεί και πέρα θα κάνετε follow και το Instagram μας και σε 25 μέρες από τώρα θα ανακοινωθεί ο νικητής που θα πάρει αυτό εδώ το πληκτρολόγιο. Να σας θυμίσω, όσοι κάνετε follow μόνο για το giveaway και μετά κάνετε unfollow, παιδιά, στους επόμενους διαγωνισμούς δεν θα μπορείτε να μπείτε. Οπότε, κάντε αυτά τα τρία βήματα, σε 25 μέρες από τώρα θα ανακοινωθεί ο νικητής αυτού εδώ του πληκτρολογίου και θα τα πούμε μαζί στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια και stay tuned γιατί θα έρθουν ακόμα περισσότερα. But just tell me that it's all.